Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα το πρωί σας καλημερίζουμε μαζί με τον πρόεδρο της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης, τον κύριο Ταγκβόρ Καραουγλανιάν, ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαία κοντά μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ξανθιώτες που ακούνε το σταθμό μας. Συμπληρώνεται, πρόεδρε, ένας αιώνας αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξης της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης με τους ξανθιώτες, με τη γη της Ξάνθης, όπου βρέθηκαν και επίσημα, έτσι, επίσημα, διότι φέρει ημερομηνία επάνω η σφραγίδα, η επίσημη της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης, η οποία και επιβεβαιώνει αυτήν την συνύπαρξή μας με τους αδελφούς Αρμένιους εδώ στην Ξάνθη εδώ και έναν αιώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος η Κυριακή από την χρονιά που αναγνωρίστηκε επίσημα η Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης. Και πιο μπροστά είχαμε Αρμενίους στην περιοχή. Ναι, ήταν ένας μικρός αριθμός. Ο βασικός όγκος των Αρμενίων που προσθέθηκαν εδώ πέρα, που ήρθαν στην πόλη μας, είναι το 22. Το 22 έρχονται περί τις 850 οικογένειες. Αυτές όλες οι οικογένειες καταγεγραμμένες στα αρχεία μας με στοιχεία, όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, καταγωγή, χρονολογία γεννήσεως, επάγγελμα και τις καινούριες διευθύνσεις τους εδώ στην Ξάνθη. Τα έχουμε τα αρχεία και θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να τα δει και να τα απολαύσει, να σας πω, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αρχεία. Αυτά τα εκθέτουμε στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία Μάνου Χατζηδάκη. Πότε, πρόεδρε, θα ξεκινήσει αυτή η έκθεση των στοιχείων? Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει αύριο. Είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων που έχουμε προγραμματίσει. Αύριο ξεκινάει αυτή η έκθεση φωτογραφίας και κοιμηλίων που έχουν φέρει, βιβλία, Ευαγγέλια κτλ. Που έφεραν οι πρόσφυγες από τις πατρίδες τους, και τα εκθέτουμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο στην οικία Μάνο Χατζηδάκη, στο δεύτερο όροφο. Τι ώρα θα γίνουν τα... Τα εγγένεια θα γίνουν στις 8.30 ώρα. Το κάνουμε λίγο αργά γιατί είναι οι χαιρετισμοί και... Σωστά, σωστά. Γι' αυτό και το ρώτησα. Αμέσως μετά την εκκλησία, τον εκκλησιασμό, θα γίνουν τα εγγένεια. Και μέχρι πότε θα μπορούμε να επισκεφτούμε? Τρεις μέρες θα το κρατήσουμε. Τρεις μέρες. Γιατί μέχρι και την Κυριακή. Απαιτείται και φύλαξη. Σωστά. Και πρέπει να υπάρχει κάποιο να εξηγεί και ορισμένα πράγματα, γιατί είναι αρμένικα γραμμένα, να ξέρουν τι είναι, τι βλέπουν ο κόσμος. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκινάμε την Παρασκευή αμέσως μετά τους χαιρετισμούς. 8.30 θα γίνουν τα εγγένεια. Πρόεδρε, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και νομίζω πρέπει να το πούμε στην διάσωση και στην αρχαιοθέτηση των αρχείων σας. Ναι, η Γαριφαλιά, η Θεοδωρίδου. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να το θετικό πρόσημο να το βάλουμε και στα παιδιά της ΦΕΚΣ και κυρίως στην κυρία Γαριφαλιά Θεοδωρίου, η οποία επιμελήθηκε την στοιχειοποίηση για το αρχαιακό σας υλικό. Το αρχαιακό υλικό να το τακτοποιήσει και τα λοιπά. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, την οποία και θα εκθέσουμε και θα την προβάλλουμε πια δημόσια. Νομίζω είχε φανεί από την επέτειο των 100 ετών όταν συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εκεί είδαμε το πρώτο δείγμα αυτής σας της συνεργασίας. Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλες επιπλέον εργασίες επιστημονικές. Η κυρία Θεοδωρίδου το θέμα που δεν χωράει άλλον άνθρωπο να επιλέξουμε άλλον άνθρωπο για μια τέτοια παρουσίαση. Ναι. Το έχει δηλαδή σαν δικό της θέμα το έχει προχωρήσει. Ξέρετε τη δουλειά. Και να την ευχαριστήσουμε θερμότατα. Την ευχαριστώ και τοπική μας ιστορία είναι. Λοιπόν, το Σάββατο, ναι, κεντρική εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 ώρα. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με ομιλίες και της Θεοδωρίδου φυσικά, αλλά και μιας της Γιούλας Κασαπιάν, της φιλολόγου, η οποία θα αναφερθεί για την εγκατάσταση των Αρμενίων προσφύγων γενικών
Ελλάδα το 1922 και η κυρία Θεοδωρίδου θα αναφερθεί ειδικά στη Ξάνθη. Στη νέα πατρίδα του. Στη νέα πατρίδα, ακριβώς. Πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, πού θα γίνει? Η κυρία Ασμίκ Μπεκλαριάν και Χρυψιμέτα Ανιελιάν έχουν επιμεληθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι μια μουσική διαδρομή από παραδοσιακή αρμένικη μουσική μέχρι μουσική αρμένικη στις μέρες μας. Με αρμένικο όργανο, το Καμεντζέ, που θα φέρουμε τη Θεσσαλονίκη, έναν πολύ καλό όργανο παίκτη. Μάλιστα. Πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, πάλι στο Δημοτικό Αμφιθέατρο? Περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Περιμένουμε κόσμο που να έρθει και να ακούσει και να θεωρεί. Ανήμερα της Εθνικής Επετείου, Σάββατο απόγευμα 7:30 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Ναι, ναι, ναι. Και τοποθετήσεις και εισηγήσεις για να ενημερωθεί το κοινό. Έτσι είναι, ένα αφιέρωμα. Και αμέσως μετά ένα πλούσιο μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτό που ξέρουν να παρουσιάζουν αυτές οι δύο λαμπρές καλλιτέχνες. Έχουν δώσει δείγματα. Ξέρουν όλοι οι ξαφιώδες. Έτσι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αυτό. Και την Κυριακή το πρωί αρχιερατική θεία λειτουργία, τιμάει με την παρουσία του Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος από την Αθήνα, θα έρθει και αυτός για να τιμήσει και να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις αυτές, και θα έχουμε μια πολύ ωραία λειτουργία και με τη συμμετοχή της χοροδίας της Κομωτινής, εκκλησιαστικής χοροδίας. Αξίζει τον κόπο να δείτε μια χοροδιακή λειτουργία αρμένικη. Ναι. Σας καλούμε και στις εκδηλώσεις, αλλά τουλάχιστον στις δυο να έρθετε. Στο σύνολο των εκδηλώσεων, εγώ θα πω, γιατί είναι τρεις μοναδικές εκδηλώσεις και θα είναι εμπειρία για όλους μας. Πρόεδρε, είναι τόσα πολλά τα χρόνια. Όλες οι οικογένειες στην Ξάνθη, όλες οι οικογένειες, ανεξάρτητα από πού είναι ο τόπος καταγωγής και πώς βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ σε αυτόν τον φιλόξενο τόπο, έχουμε οικογενειακούς δεσμούς, φιλικούς δεσμούς με τους Αρμενίους. 100 χρόνια είναι πολλά. Ο κύριος Καραογλανιάν που σας μιλάει, και εγώ, είμαστε τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, έτσι, και ακολουθεί η τέταρτη. Ναι, εμείς έχουμε γνωριμία και από τους μπαμπάδες μας και τα λοιπά, ήταν πάντα αυτοί οι επαγγελματίες, έτσι, σωστοί το επαγγελματίες, και σωστή και στην, η παρουσία τους στην πόλη της Ξάνθης άφησε πάντα θετικό πρόσημο. Έτσι. Νομίζω δεν έχει να πει κανένας τίποτα για όλους τους ανθρώπους που πέρασαν και έβαλαν το λιθαράκι τους στην παρουσία της πόλης μας. Μια δημιουργική παρουσία ήταν. Μια δημιουργική που έδωσε πολλαπλάσια ωφέλη στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Ναι, ναι. Και έτσι συνεχίζουμε, Πρόεδρε. 100 χρόνια. Ένας αιώνας. Ένας ολόκληρος αιώνας. Θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω. Οι περισσότερες οικογένειες των Αρμενίων που έφτασαν εδώ στην Ξάνθη το 22, από ποιες περιοχές ήρθαν? Δύο περιοχές βασικές από την Ανατολική Θράκη, Ανδριανούπολη κυρίως και Κωνσταντινούπολιτες, και από εκεί και πέρα από την Μικρά Ασία, από πάρα πολλές πόλεις, από Σεβάστια πιάσε, Μπρούσα, Παντούρμα, Κιουτάχια, από όλη τη Μικρά Ασία, όλες τις περιοχές. Μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και οι Αρμένοι ακολούθησαν την ίδια διαδρομή. Ακολουθήσαμε όλη την ίδια διαδρομή. Σμύρνη. Αυτό θα έχετε την ευκαιρία, ξεφυλίζοντας εκεί πέρα τα αρχεία μας, να δείτε τους τόπους καταγωγής των ανθρώπων, τα επαγγέλματά τους. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα σπουδαγμένοι από σχολές, από όλων των ειδών της τάξης, και μέχρι και εργάτες γης και τεχνίτες. Τεχνίτες, πολύ... έμποροι, από όλα. Επιστήμονες. Ακριβώς. Είχαν τότε 6-7 φαρμακεία. Mm. Είχαν 4 γιατρούς. Από τα 850, από τις 850 οικογένειες που είχαν έρθει. Καταλάβατε. Και εκείνη την εποχή που υπήρχε τότε, μέσα σε αυτούς που προϋπήρχαν, ήταν τα καπνομάχασα, η εταιρεία του Τακβόρ Τακβοριάν, ο οποίος είχε αυτό το πι που λέμε εδώ πέρα, το καπνομάχασο, καπναπαυτικών. Mm-hmm. Ήταν δικό του και το είχε παραχωρήσει
στους Αρμενίους τότε, τους πρόσφυγες, μέχρι να γίνει η Εκκλησία, και έκαναν εκεί τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Ας το πει των καπναποθηκών γινόταν αρχικά εκεί φιλοξενία. Και υπάρχει και φωτογραφία εκεί μέσα. Μάλιστα. Λειτουργούσε και σαν εκκλησία και σαν χώρος αντάμωσης, λέσχη ας πούμε κάπως έτσι. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκλησία. Η εκκλησία ολοκληρώθηκε το 26. Της Παναγίας. Της Παναγίας, ναι. Κεντρική το 26 και μέχρι τότε εκεί στο πει των καπναποθηκών. Καπναποθηκών, το ναι, πρώτο ναι, που έκαναν και οι Αρμένοι με το που ήρθαν εδώ ήταν να βάλουν μπρος, να σηκώσουν, να ανοιγύρουν μια εκκλησιά και το σχολείο. Και δίπλα το σχολείο. Και δίπλα το σχολείο. Σε όλη τη διασπορά αυτό ήταν και εκεί. Σε όλη τη διασπορά. Παντού. Αυτή η ίδια κατάσταση και η ίδια πολιτική σκοπιμότητα υπήρχε. Να μην ξεχαστεί η γλώσσα, να μην ξεχαστούν οι πατρίδες, να μην ξεχαστεί η θρησκεία. Ήταν η μοναδική ρίζα πια που έμενε. Ναι. Αυτή την οτροπία την είχαν όλοι. Mm. Όλοι ερχόμενοι εδώ. Πρώτα η εκκλησιά και δίπλα αμέσως μετά το σχολείο. Αμέσως μετά το σχολείο, ναι. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Συγκινούμε πραγματικά, γιατί θα το ξαναπώ. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δεσμούς φιλικούς με μέλη της αρμενικής κοινότητας, πια είμαστε ένα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε και να μεταφέρουμε και στους επόμενους το πώς φτάσαμε ως εδώ. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το τριήμερο. Αυτή είναι η αφετηρία. Εγώ αισθάνομαι και εμείς αισθανόμαστε γενικά ότι είμαστε προνομιούχοι έχοντας δύο πατρίδες. Δύο πατρίδες εισάξιες. Η μια την Ελλάδα, την οποία ζούμε, δημιουργούμε, αναπνέουμε, τα όνειρά μας και οι ελπίδες μας είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και μια άλλη πατρίδα την οποία δεν την έχουμε ζήσει, τη βλέπουμε και την ακούμε από μακριά, αλλά πονάμε για αυτά που παθαίνει, χαιρόμαστε για αυτά που καταφέρνει. Δεν θεωρούμαστε αποκομμένοι και από εκείνα τα προβλήματα που έχουν αυτοί. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε. Και το έχετε πράξει. Και τις δύο πατρίδες τις αγαπάμε, τι να σας πω, το ίδιο. Το έχετε αποδείξει, Πρόεδρε μου. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και για αυτή την ανοιχτή δημόσια πρόσκληση. Ο Πρόεδρος μας καλεί στις εκδηλώσεις του τριημέρου, ξεκινάμε από αύριο το απόγευμα, αύριο το βραδάκι, 8:30. Αύριο το βράδυ, ναι. Οικία Μάνου Χατζηδάκη. Ναι. Και εκεί θα έχει καλλιτεχνικό νομίζω πρόγραμμα, αμέσως μετά τα εγκαίνια. Ναι, θα έχουμε τη συμμετοχή αυτού του οργανοπαίχτη με τον Κεμεντζέ, θα μας παίξει και εκεί ορισμένα κομμάτια. Ο Γαζαριάν, ο Αγκόπ. Ναι, είναι ο Αγκόπ ο Γαζαριάν, ένας εξαίρετος οργανοπαίκτης. Οργανοπαίκτης πολύ καλός. Η κεντρική εκδήλωση. Αυτό το Καμεντζέ με παραπέμπει στο Κεμεντζέ. Τον Ποντίον. Το Ποντιακό, ναι. Εκεί πήγε και το δικό μου το μυαλό. Ναι, πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο. Θα το ακούσουμε αύριο. Έχουμε μοιηθεί λίγο στους ήχους από τις υπέροχες, εξαίρετες εκδηλώσεις της αρμενικής κοινότητας. Εγώ θυμάμαι το φλάουτο, τον ήχο αυτό τον εξαίρετο, τώρα φλάουτο, το ντουντούκ. Ένας ήχος ο οποίος είναι, λες και ακούς αγγελική μουσική. Και ακούς κλάμα. Ναι, είναι εξαιρετικό, το λέω και ανατριχιάζω, όταν πρώτη φορά άκουσα τους ήχους αυτούς σε μια εκδήλωση της αρμενικής κοινότητας Ξάνθης, είχα τόσο πολύ εντυπωσιαστεί. Θα ακούσουμε όμως και τον ήχο της αρμενικής λύρας. Ναι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι, να ακούσουμε πώς θα είναι και αυτός ο ήχος. Θα είμαστε όλο αυτιά για να τα ακούσουμε. Πρόεδρε, κλάμα θα βγάλει, τι θα βγάλει. Πολύ πόνο. Πάρα πολύ. Έχει αυτή η διαδρομή. Που μας προβάλλεις πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σε περιμένουμε και στις εκδηλώσεις μας. Θέλω θερμά να τον ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Και ξέρω, Πρόεδρε, ότι τώρα με την άρση και των μέτρων της πανδημίας η υπερδραστήρια αρμενική κοινότητα Ξάνθης θα ετοιμάσει πολλά και όμορφα πράγματα. Ναι, όπως μας είχατε συνηθίσει. Έτσι. Όπως μας είχατε συνηθίσει. Δεν θα χαλάσουμε αυτή τη συνήθεια που έχει. Να είστε καλά. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε τώρα ο Τακβόρο Καρογλανιάν. Η ήχη και του ντουντούκ
αυτού του μουσικού οργάνου. Θα ακούσουμε βέβαια και την αρμενική αυτή λύρα, που παραπέμπει όντως, και εγώ με το που το άκουσα, παραπέμπει στην ποντιακή λύρα, στον Κεμεντζέ. Βγάζει έναν πόνο. Βγάζει έναν πόνο πραγματικά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Είναι αυτή η πολύπαθη, πολύπαθη πραγματικά ιστορική διαδρομή τούτου του λαού. Και συγκλονιστικός ο πρόεδρος πραγματικά. Δύο πατρίδες, εισάξια τις αγαπάμε. Την Ελλάδα και την Αρμενία. Στην Ελλάδα ζούμε, δημιουργούμε, αναπνέουμε, είπε. Στην Ελλάδα ονειρευόμαστε, αλλά υπάρχει και η άλλη πατρίδα που δεν την βλέπουμε τακτικά, δεν την ακούμε όμως. Και συμμεριζόμαστε τον πόνο, τα προβλήματα, χαιρόμαστε με τις επιτυχίες της. Αυτή είναι η διασπορά. Το έθεσε νομίζω με τον πιο έτσι κατανοητό τρόπο για όλους μας ο Τακβόρο Καρογλανιάν, και να τον ευχαριστήσουμε. Τρεις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ένα αφιέρωμα και επισφραγίζουν την πορεία ενός αιώνα αγαστής, δημιουργικής συνύπαρξης των αδελφών Αρμενίων με τους υπόλοιπους κατοίκους αυτής της περιοχής. Λέω υπόλοιπους κατοίκους, γιατί η Ξάνθη, είπαμε, είναι ένα μοσαϊκό. Ένα μοσαϊκό. Φιλοξένησε τούτη η γη και συνεχίζει να φιλοξενεί ανθρώπους από παντού. Ανάλογα κάθε φορά, έτσι, με την περίοδο την οποία βίωνε ιστορικά, είχαμε και νέες αφίξεις. Η περίοδος του καπνού, αιτία και αφορμή, πάρα πολλοί υπηρώτες να έρθουν εδώ. Πάρα πολλοί υπηρώτες, τεχνίτες. Ήταν η εποχή της μεγάλης άνθησης και τους χρειαζόμασταν αυτούς για να ανεγείρουν όλα αυτά τα εξαίσια κτίσματα, κάποια εκ των οποίων παραμένουν. Παράδειγμα έφερα, έτσι. Και από πάρα πολλές άλλες περιοχές. Δεν τυχαίο ότι έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους στην Ξάνθη, λαογραφικούς. Κύπροι, Κρήτες, θα ξεχάσω κανέναν και νομίζω θα τους αδικήσω. Έχουμε μαζευτεί από παντού, φυσικά οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, έτσι, όλοι μαζί συνυπάρχουμε, μαζί με το γηγενή εδώ πληθυσμό, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε αυτή μας την πορεία. Όλοι μαζί θα εισπράττουμε, όπως είπε ο πρόεδρος, τις χαρές και τις επιτυχίες, όλοι μαζί θα μοιραζόμαστε τις λύπες και τις αποτυχίες ενδεχομένως, που θέλουμε να είναι και λίγες. Ένα τριήμερο λοιπόν, μια ανοιχτή δημόσια πρόσκληση από τον Τακβόρ Καραογλανιάν. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις από αύριο, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με μια πανηγυρική επίσημη δοξολογία, προσκεκλημένος, και θα μας τιμήσει με την παρουσία του εδώ στην Ξάνθη, σε αυτό το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια ζωής της αρμενικής κοινότητας Ξάνθης, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας της Αρμενικής Εκκλησίας, 10:30, και στη συνέχεια εντός του ναού από την Κομωτινή η χοροδία της αρμενικής κοινότητας θα ψάλει ύμνους εντός του Ιερού Ναού της Παναγιάς, της Ορθόδοξης Αρμενικής Εκκλησίας εδώ στην Ξάνθη. Ένα από τα πρώτα κτίσματα που ανέγειραν οι Αρμένοι πρόσφυγες όταν έφτασαν εδώ. Λοιπόν, φίλες